Φωτιά το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που εγείρει ερωτήματα. Την περίοδο 2002-2020 ο Γιώργος Τράγκας δηλώνει 5.950.000 ευρώ. Αποκτά όμως κινητή και ακίνητη περιουσία 23.129.617 ευρώ χωρίς να υπολογίζει κανείς την εμπορική αξία των ακινήτων. Δεν ξέρουμε τα χρήματα πώς πήγαν εκεί. Πήγαν τα χρήματα με βαλίτσες, πήγαν τα χρήματα μέσω κάποιου αεροπλάνου, μέσω κάποιου πλοίου, πήγαν τα χρήματα μέσω κάποιας άλλης εταιρείας και έχει γίνει μια τριγωνική συναλλαγή και φτάσανε εκεί. Η αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Τράγκας δεν είναι φορολογικός κάτοικος του Μονακό λύνει τα χέρια των ελληνικών διοκτικών αρχών. Είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος Μονακό. Ακολουθούσε τα προβλεπόμενα, διαμένοντας 6 μήνες το χρόνο στο σπίτι του εκεί. Αλλά όσο ήταν εν ζωή, δεν ολοκληρώθηκε, λένε οι πληροφορίες, η διαδικασία και δεν δόθηκε η τελική έγκριση από τις αρχές του Μονακό.